Επιστρέψαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Όπως είπα, σας έχω προετοιμάσει και από χθες. Ο Γιώργος Σιπηρώτης είναι σήμερα μαζί μας και πραγματικά έχω μεγάλη χαρά. Πάντοτε αυτές οι εκπομπές ξέρω ότι σας αρέσουν και μας αρέσουν και εμάς. Γινόμαστε ξανά παιδιά, ειδικά τέτοιες μέρες που το έχουμε όλοι ανάγκη. Για να μιλήσουμε για την τέχνη του Καραγκιόζη στις μέρες μας και ευθύς αμέσως τον καλησπερίζω και τον καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα και σε σένα, Έλληνα, και στο υπέροχο κοινό σου. Χρόνια πολλά να πούμε καταρχάς. Χρόνια πολλά, καλά υγεία να έχουμε όλοι οι άνθρωποι και να αγγίζουμε το πνεύμα των Χριστουγέννων όπως ακριβώς είναι και όχι όπως έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε. Λοιπόν, μας έχεις ετοιμάσει εδώ πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πολύ έχεις φέρει το υλικό σου όλο σχεδόν. Έχεις μετακομίσει, θα λέγαμε, το εργαστήριο σου εδώ. Και χαιρόμαστε πολύ. Πολλές φορές ο κάθε τόπος, όπως και η Ελλάδα το λέμε πολλές φορές, τρώει τα παιδιά της και δεν τα στηρίζει. Είδα ότι ήρθαν δουλειές και από την περιοχή μας. Βέβαια. Βέβαια, ότι ο Καραγκιόζης φεύγει από Φιλιππιάδα, φεύγει από Άρτα και έρχεται προς τα δω. Ο Γιώργος Σιπηρώτης. Προ πολλών ετών ο Καραγκιόζης έχει φύγει από τη Φιλιππιάδα και βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα και με προτάσεις για το εξωτερικό και κάποιες συνεργασίες στο εξωτερικό. Όμως το δικό μου το παράπονο δεν ήταν αυτό το πλαίσιο της εθνικής εμβέλειας, αλλά της τοπικής εμβέλειας. Mm-hmm. Γιατί όπως και εσύ καλά το είπες, η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της και ουδής προφήτης δεν έχει γίνει προφήτης στον τόπο του. Η ουσία για μένα είναι το εδώ. Και αν δεν με ενδιέφερε το εδώ, δεν θα έμενα εδώ, θα πήγαινα πιο πέρα, εκεί που όλοι πηγαίνουν και γνωρίζουν άλλα πράγματα, όμως εγώ περιμένω και επιμένω να είμαι εδώ για να μπορέσω αυτόν τον τόπο να τον ανεβάσω στο δικό μου κομμάτι με το δικό μου επίπεδο σε ένα κλικ παραπάνω. Στο Δήμο Ζηρού, γιατί ξέρεις εκεί υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σε ρωτήσω. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά το Μουσείο Καραγκιόζη που είχαμε προαναγγείλει εδώ πέρα, ότι υπήρχαν κάποιες σκέψεις, κάποια σχέδια. Εδώ θα πάρω δύο θέσεις. Μία σαν πολίτης του Δήμου Ζηρού και μία σαν πολιτιστικός φορέας του Δήμου Ζηρού. Mm-hmm. Ως πολίτης του Δήμου Ζηρού, δυστυχώς μπορώ να πω ότι υπάρχει μια γενικότερη στασιμότητα στο Δήμο. Mm-hmm. Και όταν υπάρχει μια γενικότερη στασιμότητα, είναι βέβαιο ο πολιτισμός να ασθενεί. Και πραγματικά ο πολιτισμός του Δήμου Ζηρού ασθενεί. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, mm-hmm. παρά μόνο μια εξέλιξη της ομοιρίας που επιλέγει ο Δήμος Ζηρού να κρατάει την παράγκα του Καραγκιόζη που έχουμε και στεγάζουμε εκεί από το 2010 με αρχές 2011. Δεν μας παραχωρεί ένα παραχωρητήριο που το έχουμε πάμπολες φορές ετηθεί με πρωτοκολλημένες μας αιτήσεις, καν δεν αξιώνει να μας περάσει από ένα δημοτικό συμβούλιο. Να συζητήσει το θέμα, δηλαδή, να δούνε τι τελικά θα γίνει. Πρέπει να μείνει, πρέπει να φύγει, πρέπει να συνεχίσει να πάει κάπου αλλού. Για να καταλάβει ο κόσμος, υπήρχε ένας χώρος που παίζατε και τώρα δεν σας δίδεται. Υπήρχε ένας χώρος ο οποίος είμαστε εγκατεστημένοι από το 2010 με αρχές του 2011. Αδιάλειπτα μένουμε εκεί. Αυτό ήταν επί δημαρχίας του κυρίου Γιουργάση. Mm-hmm. Ναι, βεβαίως. Εκεί είχαμε στήσει, ας πούμε, πρόχειρα το εργαστήριό μας, του πολιτιστικού μας φορέα. Όχι σαν Γιώργος Σιπηρώτης, σαν πολιτιστικός φορέας. Εκεί έγιναν πάρα πολλές δράσεις. Συνεργαστήκαμε πολλές φορές σε πολλές εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, συνδράμοντας δωρεάν, ατελώς δηλαδή, mm-hmm. Πολλές ανάγκες πολιτών μας που δεν χρειάζεται να ονομάζουμε μεμονωμένα. Αυτοί που μας παρακολουθούν ξέρουν mm-hmm. που βρεθήκαμε. Επίσης, κάθε χρόνο φροντίζουμε να ανεβάζουμε τον πολιτισμό, φροντίζαμε τον πολιτισμό στο Δήμο Ζηρού, κάνοντας όλο τον χρόνο παραστάσεις με ένα εικονικό εισιτήριο πολλές φορές για να μπορούν να συντηρηθούν οι φιγούρες που φτιάχνονται τα σκηνικά κτλ. Γενικότερα προσπαθήσαμε να παράγουμε πολιτισμό σε έναν τόπο, σε έναν Δήμο που δεν έχει τίποτα. Αυτό δεν έγινε αντιληπτό από τη Νέα Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Κατ' επέκταση φέτος δεν παρουσιάσαμε τίποτα στη Φιλιππιάδα, δεν είχαμε τη δυνατότητα. Γιατί δεν μπορεί να περιορίζεσαι από τον φορέα του Δήμου και εσύ συνέχεια να προσπαθείς. Ένας φορέας είμαστε χωρίς έσοδα, χωρίς δυνατότητες. Δεν βρήκαμε τη στήριξη και δεν προχωρήσαμε. Δυστυχώς δεν βλέπω πρόοδο. Δεν βλέπω πρόοδο. Την κολοκυθιά βλέπω να γίνεται στο Δήμο. Τη μία ο ένας αναλαμβάνει εκπρόσωπος του Δήμου να διευθετήσει το θέμα, την άλλη ο άλλος, την άλλη ο άλλος. Λες και τελικά θέλουν να κερδίσουν χρόνο που δεν ξέρω κι εγώ γιατί. Αν είναι κάτι δηλαδή να τελειώσει, πρέπει να τελειώσει. Αν είναι κάτι να περπατήσει, πρέπει να περπατήσει. Έλεος δηλαδή, είμαστε σε ένα τόπο, μας έχουν εκεί δωρεάν, να μην μας αξιοποιούν κιόλας. Μάλιστα. Τι να πω, πραγματικά. Είναι λυπηρό το θέμα. Δηλαδή, είναι νομίζω ότι καν χρήζει δηλαδή απαξίωσης και δεν θέλει καν συζήτηση, γιατί δεν βλέπω εξέλιξη. Και επειδή είμαι και δημότης του Δήμου Ζηρού, δεν βλέπω εξέλιξη σε κανένα θέμα στο Δήμο Ζηρού. Mm-hmm. Εμένα αυτό έτσι λίγο που με ενοχλεί, και η αλήθεια είναι ότι είχες πάρει έτσι κάποιες, θα λέγαμε, διαπιστεύσεις σε πρώτο, θα λέγαμε έτσι, στάδιο, ότι θα γίνει για το μουσείο. Εμένα αυτό πιο πολύ με ενοχλεί.
Κοίταξε, το μουσείο είναι βασικό στόχο. Ο χώρο αυτό, ο οποίο στεγαζόμαστε, τον έχουμε διαμορφώσει με δικά μα έξοδα, με προσωπική εργασία, μέχρι το σημείο που μπορούμε να το φτάσουμε. Έτσι. Δεν είναι εφικτά τα πάντα. Ήρθαμε σε επαφή με τον κύριο Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζα, τον κύριο Στράτο Ιωάννου. Μα διαβεβαίωσε ότι εφόσον πάρουμε παραχωρητήριο από το Δήμο Ζηρού για το χώρο αυτό. Εκεί σκοντάφθηκε το μουσείο. Βεβαίως. Το μουσείο είναι καθαρά θέμα, δηλαδή είναι ότι δεν το κάνω γούστο και δεν το προχωράω. Εγώ αυτό βλέπω, δηλαδή έναν εγωισμό. Όταν η περιφέρεια θέλει να σταθεί δίπλα μας και ο Δήμος αρνείται, ειλικρινά απορώ τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Τι να πω, πραγματικά. Έτσι, έχουμε φτιάξει ωστόσο ένα χώρο, ας πούμε, μουσιακό εκεί πέρα. Έχουμε κάνει κάποια εκθέματα, κάποιες δράσεις. Υπάρχει μόνιμα εκθεσιακός χώρος και εργαστήριο που μπορεί να έρθει οποιοδήποτε θέλει από όλη την Ελλάδα. Όπως και μάλιστα έχουν έρθει πάρα πολλοί επισκέπτες από όταν το κοινοποιήσαμε στο Facebook, από Κοζάνη, Γρεβενά, από Χαλκίδα. Έχουν έρθει για να δουν και έχουν αφήσει το σχόλιο τους στο βιβλίο επισκεπτών μας. Και βεβαίως καλούμε όλους, και τους υπηρώτες και τους ξένους και την Ελλάδα όλη, όταν βρεθεί στα μέρη μας, να περάσει από τη Ρωμιά του Δήμου Ζηρού, ένα υπέροχο χωριό, πραγματικά παράδεισο, στο οποίο από τους υπευθύνους έχει μείνει στην απαξίωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έχουν φάει τα χορτάρια, οι λακκούβες στους δρόμους, εγκατάλειψη. Έμεινε μια χούφτα γεροντάκια όλο και όλο. Και πιστεύω ότι δημιουργώντας το μουσείο αυτό με κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις, σύμφωνα με την στήριξη που θα πάρουμε από την περιφέρεια και από το Δήμο μας, θα δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας, μάλιστα για τους ντόπιους ειδικά. Βέβαια, όχι στο μουσείο, αλλά περιφερειακά στο μουσείο μπορεί να υπάρχει μια ταβέρνα, να υπάρχει ένα φαστουντάδικο, ένα μαγαζί που να πουλάει σουβενίρ. Και αυτοί, ο κόσμος που θα έρθουν επίσκεψη, όπως και με το νέο ότι κάναμε κάποιες συζητήσεις για να έρθουν κάποιοι τουρίστες, θα έρχονται για να δουν το μουσείο δωρεάν, γιατί δεν υπάρχει είσοδος και δεν θα υπάρξει ποτέ είσοδος. Και παράλληλα θα μπορούν να συνδράμουν. Θα μείνουν χρήματα στην τοπική θα μείνουν οικονομία. Στην τοπική οικονομία, βέβαια. Αυτό είναι που φωνάζουμε συνέχεια. Αλλά δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί αυτό να συζητάτε. Δηλαδή, προφανώς πρέπει ο Καραγκιόζης μάλλον να πάρει την παράγκα του και να φύγει. Ναι, κρίμα να υπάρχουν τέτοιες ιδέες και να κοφεύουν οι αρμόδιοι. Τι να πω, πραγματικά στείλουμε κι εμείς μέσα από αυτήν την εκπομπή ένα μήνυμα να το επιληφθούν λίγο το θέμα, γιατί δεν μπορεί τώρα ολόκληρη η περιφέρεια Ηπείρου να στηρίζει αυτή την προσπάθεια, να λέει παιδιά, εγώ θα είμαι στο πλευρό σας. Και ξέρεις το κακό που είναι ότι. Ναι, δεν είναι κρίμα. Δεν μπορούμε με την Α πρόφαση, τη Β πρόφαση, τη Γ πρόφαση να εγκαταστηθούμε σε αυτό το χώρο πλέον και τυπικά. Γιατί άτυπα είμαστε, αλλά το άτυπο δεν λέει κάτι. Δεν μπορείς να φτιάξεις την οργάνωση που θα μπορούσε να δημιουργηθεί, αν είμαστε πλέον τυπικά εκεί, να φτιάξουμε κάποιες άλλες δραστηριότητες. Οπότε ας βρεθεί κάποιος άλλος χώρος μέσα στο Δήμο Ζηρού, που να είναι σε κάποια άλλη περιοχή, αν και θα επιθυμούσα να γίνει εκεί, γιατί τα χωριά μας αρχίζουν και βιώνουν εγκατάλειψη. Όταν με το καλό θα έρθει η ώρα ερημώνουν. Ερημώνουν. Θα πεθάνουν δηλαδή αυτά τα λίγα γεροντάκια ζωή να έχουν και στο τέλος θα μείνουν σπίτια άδεια. Ποιος θα κατοικήσει εκεί? Και γιατί θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε πάντα αστικό κέντρο το αστικό κέντρο? Είναι αυτό που λέω πολλές φορές, Γιώργο, και εμείς ειδικά εδώ πέρα ορεινά και ακριτικά το έχουμε. Έχουμε χωριά φαντάσματα. Χωριά φαντάσματα. Εκεί καταλήγουμε. Χωριά με ένα κάτοικο, ένα μήνατα που κρατάει πραγματικά θερμοπύλες. Αυτό είναι ντροπή. Είναι λυπηρό αυτό και νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε λίγο πιο όρημα. Ήδη η Νέα Δημοτική Αρχή πλησιάζει τα 2 χρόνια θητείας. Δεν νομίζω πρέπει να φτάσουμε στην πενταετία για να δημιουργήσουμε πράγματα αναμένοντας τις ανάλογες απολαβές των ψήφων μετά. Έτσι, στην εκπνοή, Μπράβο, πλέον. Εντάξει, ο κόσμος γινόταν τα παλαιότερα χρόνια, έτσι, κακά τα ψέματα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα έχει ελαχιστοποιηθεί στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά ο κόσμος πλέον δεν είναι κουτός. Όλοι μας μπορούμε και έχουμε αντίληψη του τι μας συμβαίνει γύρω μας. Αυτή η κρίση που βιώνουμε μας ξύπνησε, θέλοντας και μη. Οπότε, μιας και στην ιστορία περνάνε και οι καλοί και οι κακοί, ας φροντίσουν και το Δήμο Ζηρού και των υπολείπων Δήμων και η Ελλάδα γενικότερα, αυτοί που κυβερνάνε να περάσουν στην ιστορία ως καλοί. Γιατί το ανάθεμα είναι το μόνο εύκολο που μπορούν να πάρουν από τις επόμενες γενιές που έρχονται και από τις γενιές που και επιμένω, υπάρχουν τώρα. Παίρνεις την ευκαιρία να στείλεις κάποια μηνύματα. Βέβαια. Πάντα στέλνει. Ή το έχεις ως αρχή και λες δεν θέλω να τα μπερδέψω. Όχι, ο Καραγκιόζης είναι πολιτικοποιημένος, αλλά δεν είναι κομματικοποιημένος. Δεν χρωματίζεται ο Καραγκιόζης. Ο Καραγκιόζης έχει ένα χρώμα, το γαλανόλευκο που έχει η γαλανόλευκη σημαία μας. Έχει έναν Θεό, τον Χριστό που πιστεύουμε, αυτοί που τον αγαπάμε και είμαστε ευτυχώς οι περισσότεροι στον κόσμο. Βεβαίως περνάει μηνύματα. Εγώ περνάω και χριστιανικά μηνύματα, γιατί πιστεύω ότι έτσι θα βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ να. Κάποιες ψυχές να αισθανθούν τον Χριστό περισσότερο. Περνάω και πολιτικά μηνύματα. Όπως επίσης στην παράσταση που έχω αύριο στη Φιλιππιάδα, στο μαγικό χωριό Φιλιππιάδας, τις 6 το απόγευμα, έχει πάρα πολλά μηνύματα πολιτικά που θα περάσει.
χωρίς να είναι κουραστική για τους μικρούς. Οι μικροί θα απολαύσουν μια υπέροχη παράσταση και οι μεγάλοι θα καταλάβουν άλλα πράγματα. Και ίσως πιστεύω οι περισσότεροι να βγάλουν και αυτό που έχουν μέσα τους, μέσα από την παράσταση και να φύγουν πιο ξελαφρωμένοι. Να κάνουμε και ψυχοθεραπεία δηλαδή αύριο. Mm-hmm. Στα ψέματα του Πασά που εδώ θα παρουσιάσουμε, που είναι μια ειδική παράσταση φτιαγμένη και για το σκοπό της παράγκας του Καραγκιόζη στη Ρωμιά του Δήμου Ζηρού και γενικότερα για την κατάσταση που μας περιβάλλει αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η Ελλάδα μας και ο τόπος μας. Πραγματικά, ο Καραγκιόζης φέρνει τα πάνω κάτω. Αλλάζει τα πάντα και γι' αυτό η πολιτεία τον άφησε πίσω. Mm-hmm. Γιατί ο Καραγκιόζης, αν τον είχαν πάνω, θα τους χάλαγε τα σχέδια. Θα έπρεπε να είναι συνετοί, αξιοπρεπείς, Έλληνες. Εφόσον δεν μπορούν να είναι όλα αυτά τα πράγματα, πίσω ο Καραγκιόζης, γιατί ξυπνάει συνειδήσεις. Mm-hmm. Ξέρεις τι πράγμα είναι να παίρνεις το χέρι του Καραγκιόζη να καρπαζώνει στην εξουσία του Μπασά και να μην μπορεί να σου κάνει μήνυση. Mm-hmm. Άμα δίνεις εσύ τον Μπασά, θα σου κάνει μήνυση όμως την εξουσία. Επομένως, όλοι βγάζουμε το άκτη μας, όπως λέμε. Λοιπόν, επειδή βασίζεται στη σάτυρα, έτσι κακά τα ψέματα, ο Καραγκιόζης, υπάρχει φρένο, θεωρείς, στη σάτυρα? Βεβαίως. Η σάτυρα πρέπει να είναι τόσο καυστική, όσο να μην προσβάλλει. Mm-hmm. Πρέπει να θίγει καταστάσεις, αλλά να μην θίγει πρόσωπα. Δεν είμαι υπέρ της αειδιαστικής... Γιατί πολλής λόγος έχει γίνει και μέχρι... Αν υπάρχουν όρια μέχρι που μπορεί να φτάσει. Όχι μόνο στον Καραγκιόζη. Γενικά πιστεύω ότι. Γενικώς για τη σάτυρα. Πιστεύω ένα θέαμα, μια σάτυρα, ένα αστείο, ένα καλαμπούρι πρέπει να ξεκινάει και να τελειώνει κάπου. Mm-hmm. Δεν πρέπει να καταντάει αειδιαστικό και κουραστικό. Δεν μπορούμε τώρα να αρχίσουμε να βρίζουμε για να γίνουμε διάσημοι. Έτσι. Ο Καραγκιόζης πρέπει να έχει ένα επίπεδο ακριβώς αυτό που ζει πραγματικά. Βεβαίως θα σχολιάσει, θα καυτηριάσει προσεκτικά και με το ίδιο χέρι που καρπαζώνει, mm-hmm. με το ίδιο χέρι είναι αυτό που απλώνει για να δημιουργήσει φιλία. Γιατί ο Καραγκιόζης δεν χαλάει ποτέ τη φιλία. Mm-hmm. Έτσι, είναι, γι' αυτό είναι φτωχός και ξυπόλυτος, τον ξαναδείχνω πάλι, γιατί δεν συμβιβάζεται, δεν γλύφει, δεν παρακαλάει, είναι καυστικός, κοπανάει με το χέρι και πρώτος το απλώνει για να κάνει φιλίες. Mm-hmm. Επομένως, πιστεύω να σε κάλυψα σε αυτό που ρώτησες. Πριν να πούμε τις ευχές μας για τις μέρες που έρχονται και για το νέο έτος, θέλω να μας πεις πού σε βρίσκουμε, γιατί κακά τα ψέματα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο αν μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν σε κάποιους... Αναγκαίο κακό πλέον. Έτσι ακριβώς με πρόλαβες, αναγκαίο κακό στη ζωή μας. Ενδεχομένως και για κάποιους και αναγκαίο καλό και τους βοηθούν πολύ και στη δουλειά τους, τους βοηθούν στην επικοινωνία με τον κόσμο. Το έχεις σε αυτό στη ζωή σου, έχεις Facebook, ας πούμε, Twitter. Θέλοντας και μη, έχω ένα προσωπικό προφίλ το οποίο το δημιούργησα τώρα γιατί το Facebook μου σταμάτησε το προφίλ του προηγούμενου από προφίλ, το έκανε σελίδα. Mm-hmm. Οπότε μπορείτε να με βρείτε όσοι θέλετε στο Facebook, στο προφίλ Γιώργος Υπηρώτης, πάντα με ελληνικά. Mm-hmm. Στη σελίδα μου Θέατρο Σκιών Υπηρώτης και επίσης στη σελίδα Η Παράγκα του Καραγκιόζη στη Ρωμιά του Δήμου Ζηρού. Εκεί πραγματικά χρειάζονται, πολλά μου αρέσει να πατήσει ο κόσμος για να δυναμώσουμε αυτή τη σελίδα και μήπως τελικά καταφέρουμε και πείσουμε το Δήμο Ζηρού ότι αυτό το πράγμα αξίζει. Mm-hmm. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να το πω, το καλοκαίρι που μας πέρασε έκανα τα Καραγκιόζικα, μια εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος είχε πάνω από 1000 άτομα η εκδήλωση, όπως και κάθε χρόνο. Πρόλαβαν βέβαια κάποιοι αιρετοί από το Δημαρχείο να την κακολογήσουν την εκδήλωση πριν τη δουν. Και να μας πούν ότι τώρα για μια εκδήλωση 100-200 ευρώ ατόμων, τι θα βοηθήσουμε. Mm-hmm. Και μάλιστα προφέραν άλλες εκδηλώσεις ότι θα έχουν περισσότερα άτομα, τα οποία τελικά είχαν πάρα πολύ λίγα. Και αυτό με στενοχωρεί, γιατί οι εκδηλώσεις που γίνονται στο Δήμο μου και σε κάθε Δήμο πρέπει όλες να τυχαίνουν του ενδιαφέροντος και να γνωρίζουν συμμετοχή από τον κόσμο. Και όμως όταν είδαν 1000 και πλέον άτομα, αναρωτηθήκαν γιατί τελικά ήταν τόσοι πολλοί. Γιατί τον Καραγκιόζη τον αγαπάμε. Γιατί το φωνάζουν τα παιδιά ότι εμείς θέλουμε ένα σπίτι του Καραγκιόζη. Δηλαδή, γιατί πρέπει τα παιδιά να έχουν άδειες ώρες απασχόλησης και να μην έρχονται στο εργαστήριο να κατασκευάζουν φιγούρες, να ζωγραφίζουν, να φτιάχνουν πράγματα, να μαθαίνουν για τον Καραγκιόζη, να παίζουν με παραστάσεις, να βλέπουν. Αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε η Παράγκα του Καραγκιόζη στη Ρωμιά του Δήμου Ζηρού στο Facebook πρέπει να έχει όσο περισσότερα μου αρέσει γίνεται. Και φυσικά να έρθετε και στο φυσικό χώρο, έτσι, στο mm-hmm. εργαστήριο στη Ρωμιά, να δείτε περισσότερα πράγματα. Κλείνοντας, τις ευχές σου θέλω. Το μόνο που θέλω να πω είναι να μην εστιάζουμε στον κουραμπιέ που θα τον πάρουμε φέτος με δανεικά, να μην εστιάσουμε στα λαμπάκια και στα χριστουγεννιάτικα δέντρα, να εστιάσουμε στην αξία των ημερών που είναι ο Χριστός και όταν λέμε Χριστός εννοούμε την αγάπη για τον συνάνθρωπο, για τον διπλανό, για το φίλο, αλλά και για τον εχθρό. Γιατί στην πραγματικότητα εχθροί δεν είναι κανένας με κανέναν σε αυτή τη ζωή.
καταστάσεις είναι οι οποίες μας κρατάνε μακριά. Πρέπει όλοι να νοιαζόμαστε, εν ώψη των ημερών να είμαστε ενωμένοι και να είμαστε γενικότερα ενωμένοι σαν Ελλάδα. Mm-hmm. Να μην χάνουμε την πυγμή μας και τον πατριωτισμό μας. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, όλοι μέχρι το βαθμό που μπορούμε, αρκεί για όλους μας να είναι το μάξιμο. Θα έρθουν καλύτερες μέρες. Να έχουμε ελπίδα, υπομονή, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά. Σε ευχαριστώ θερμά που είσαι εδώ για ακόμη μια φορά. Εγώ σε ευχαριστώ χρόνια που πολλά, πάντα βοηθάς τον Καραγκιόζη. Πραγματικά τις θερμότερες ευχές μας για ένα νέο έτος που θα είναι πιο δημιουργικό, για όμορφες ημέρες των Χριστουγέννων, να τις περάσουμε και να μην το ξεχνάμε αυτό, να τις περάσουμε κοντά στους δικούς μας ανθρώπους, κοντά στην οικογένεια και φυσικά απλώνοντας χείρα βοηθείας προς τον πρέπει πάσχοντα συνάδελφο. Κάθε μέρα να αισθανόμαστε ότι γεννιέται ένας Χριστός. Με το που η μέρα φωτίζει με τον ήλιο, ένας Χριστός γεννιέται κάθε μέρα Χριστούγεννα, κάθε μέρα αγάπη για όλο τον κόσμο, ομόνοια και αλληλεγγύη. Έτσι είναι. Χαίρομαι ειλικρινά πάρα πολύ που σε είχα εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, το δώρο μας, το δώρο που μας ετοίμασε ο Γιώργος. 5 πρώτοι από 2 σετάκια θα πάρετε για τα παιδιά σας χαρτοκοπτική με τον Καραγκιόζη να παίξουν τα παιδιά και να μάθουν φυσικά αυτόν τον αγαπημένο ήρωα. Λοιπόν, κλείνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 3. Να είστε όλοι εδώ. Σας ευχαριστώ που μείνατε και σήμερα συντονισμένοι κοντά μας με πολλά τηλεφωνήματα, όπως μου λένε και από το Control. Καλή συνέχεια να ευχηθώ εγώ. Σε λίγα λεπτά έρχεται το απογευματινό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Μπαμπάκου. Από εμάς, γεια σας.